Πολύ περίεργο πάλι. Είχαμε έναν κύριο, ο οποίος ήταν επιβάτης λεωφορείου, τον κατέβασαν κάτω και η δικαιολογία του ήταν ότι πάει βόλτα να δει το γήπεδο της ΑΕΚ. Δείτε το. Για να δούμε. Έφυγε πάνω. Για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο. Τι πήγαινε να δει. Πήγε να δει το γήπεδο της ΑΕΚ. Α, βόλτα δηλαδή. Ναι, τίποτα άλλο. ΑΕΚΤΖΙΣ δηλαδή. Ναι, ναι. Και τι, δεν είχατε μαζί σας βεβαίωση μετακίνηση κάτι. Αυτό το είχαμε, το είχαμε το δώσει η γυναίκα μου. Και ήρθα εγώ έτσι. Και είναι 150 ευρώ, είναι πολλά, δεν είναι. Τι να κάνω, αυτό δώσω αναγκαστικό. Δεν είναι, σε παρακαλώ πολύ. 150 ευρώ για βόλτα όμως. Τι να κάνω. Έγινε λάθος η γυναίκα μου, εγώ φταίω. Ναι, κατάλαβα. Κάθε μέρα κατεβαίνω κάτω από εδώ πέρα και πάω. Και σήμερα σας σταματάω. Και σήμερα με ήρθα την αφοδιά. Έχουν αυστηροποιηθεί οι ελέγχοι. Ναι. Τι να κάνω. Αναγκαστικά θα πάω σπίτι τώρα πάλι. Δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να πάω τώρα πάνω πάλι. Δεν το ξέρω ότι δεν πρέπει να βγαίνετε έξω να περιορίσετε τις μετακινήσεις λόγω του κορονοϊού. Όχι, εγώ είχα τα πράγματα μου, δεν τα είχα αυτά πάνω μου. Αν τα είχα, δεν θα πληρώνω εγώ τώρα λεφτά. Ναι, κατάλαβα. Πληρώσετε κατευθείαν το πρόστιμο. Ε? Το πληρώσετε κατευθείαν το πρόστιμο. Όχι, θα πάω να το δώσω στο 150. Είναι πολλά. Τι να κάνω, αγοράκι μου, τώρα η γυναίκα μου φταίει. Ναι. Τι να κάνω τώρα. Καλό δρόμο, καλή δύναμη. Ευχαριστώ. Τώρα δεν μπορώ να πάω, νευρίασα τώρα. Ναι, κατάλαβα. Τώρα δεν μπορώ να πάω, νευρίασα τώρα. Κρατήστε το πρόστιμο μαζί σας, μην σας σταματήσουν έτσι.